Πάμε να κλείσουμε το τέταρτο μέρος με ζωντανή σύνδεση με Λονδίνο. Σωστά. Σωστά. Καθώς τι έχουμε. Έχουμε τη συμπλήρωση 70 ετών στο θρόνο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Την αποδοχή της Καμίλα ως την επόμενη Βασίλισσα. Α, και εντωμεταξύ που είναι το βλέμμα στραμμένο όμως στον Μπόρις Τζόνσον και στα κορώνο πάρτι. Πάμε να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι ιδιοκτήτης σε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο στο κέντρο του Λονδίνου και λίγα μέτρα μακριά από το παλάτι του Μπάκινγχαμ. Την καλησπέρα μας, κύριε Νιφούδη. Από Κρήτη, από Ελλάδα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πόσο μακριά βρίσκεστε εκεί από το παλάτι του Μπάκινγχαμ? Και από το παλάτι και από το γραφείο που είναι ο Μπόρις Τζόνσον είμαστε πολύ κοντά, 10 λεπτά με τα πόδια. Τίποτα, γείτονες. Γείτονες λοιπόν, γείτονες. Εδώ λέμε τώρα γιατί... Πρέπει να... Ναι, ναι. Να σας πω ότι πιο πολλοί ασχολούνται με τον Μπόρις και τον Κορονοπάρτη παρά με τη Βασίλισσα. Γιατί... Μα αυτό είναι το αυτό θέμα. Ξέρετε, έχουν και λίγο το σκανδαλοθυρικό μέσα τους οι Βρετανοί. Οπότε τώρα τι να ασχοληθούν τώρα με τη Βασίλισσα, Μπόρις Τζόνσον. Έτσι ακριβώς. Δεν αφήνω τον Τζόνσον να χαλαρώσει τους άλλους. Οπότε νομίζω ότι κάθε μέρα κάτι καινούργιο ανακαλύπτεται και αποκαλύπτεται. Και αυτό είναι η καθημερινή συζήτησή μας. Βλέπουμε όμως ότι ούτε τα μέσα εκεί στη Βρετανία τον αφήνουν σε χλωρό κλαρί και ήρεμο και ήσυχο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις αναδειχθεί από τα μέσα, είσαι και πιο ευάλωτος. Με την έννοια ότι είναι από τους πολιτικούς που είχε η καθημερινή εκπομπή. Τώρα, εγώ σας τα λέω, όταν σπούδαζα εδώ στην Αγγλία το 2006-2007, πριν γίνει δήμαρχος του Λονδίνου, ο Μπόρις Τζόνσον είχε καθημερινή εκπομπή 8 με 9 πολιτική στην τηλεόραση. Οπότε από εκεί ξεκίνησε. Οπότε πάντα απασχολούσε τα μέσα. Είναι και ο τύπος ίδιος πληθωρικός και προφητικός. Ήταν η εποχή τότε που έπαιρνε θέση υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Μετά το ξέχασε στην πορεία, βέβαια. Ακριβώς. Ήταν τότε. Αναφορικά τώρα με τους εορτασμούς της συμπλήρωσης, την άνοιξη. Κοίταξε, ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες, δηλαδή αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή το Λονδίνο έρχεται από δεν ήταν σκληρό lockdown, γιατί στο Λονδίνο, ξέρετε, τα μέτρα μετά το δεύτερο lockdown δεν πάρθηκαν. Οπότε το Δεκέμβριο, παρά το γεγονός ότι ήταν εκατομμύρια τα εξουσία τα κρούσματα, απλά υπήρξαν προειδοποιήσεις από την κυβέρνηση ο κόσμος να μην βγει και να δουλέψει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα ο κόσμος πράγματι να μην κυκλοφορήσει. Άρα επανέρχεται ο κόσμος και βγαίνει στις δουλειές του και αυτό απασχολεί την καθημερινότητα. Οπότε δεν είναι μάλιστα πολύ κομμάτι της καθημερινής συζήτησης η Βασίλισσα. Νομίζω ότι θα είναι όταν θα προκύψουν οι εορτασμοί. Αναφορικά τώρα με το εστιατόριό σας εκεί στην καρδιά του Λονδίνου, για πείτε μας, ένας Έλληνας δραστηριοποιείται, από τα πιο γνωστά βέβαια, η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, μια προσπάθεια, είμαστε τρεις συνεταίροι που ξεκινήσαμε εδώ περισσότερο ως... χωρίς να γνωρίζουμε τον κίνδυνο της πρωτεύουσας. Εγώ σπούδαζα και είδαμε το κενό στα προϊόντα τα ελληνικά και έτσι ξεκινήσαμε. Βέβαια, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον για εσάς, επειδή είστε και από την Κρήτη και μιλάμε, είναι ότι τώρα ετοιμάζουμε το καινούργιο μας εστιατόριο που θα έχει κρητική κουζίνα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ο στόχος. Θα είμαι και εγώ στην Κρήτη τον επόμενο μήνα, ώστε να δούμε παραγωγούς. Λοιπόν, οπότε. Είναι, θεωρώ, με το καλό να τα πούμε, γιατί... βέβαια, η ατζέντα θα είναι διαφορετική της επόμενης συνέντευξης. Και χαρά μας, εννοείται. Χαρά μας να τα πούμε. Η κρητική κουζίνα, ξέρετε, είναι, εγώ λέω συνεχώς, βέβαια, λέω, βέβαια, ότι είναι μεγαλύτερο μπραντ από την ελληνική κουζίνα. Εδώ είμαστε να το προβάλλουμε. Να είστε καλά, χαρά μας, κύριε Νιφούδη, χαρά μας, λοιπόν.